Και αμέσω στην Κωνσταντινούπολη για τη Μαρία Ζαχαράκη. Καλησπέρα, Μαρία, από την Αθήνα. Γιατί ο Ερντογάν τα είπε αυτά νωρίτερα, αλλά προηγουμένω στο αεροπλάνο είχε πει πολύ περισσότερα. Πάλι ε, κράτο δολοφόνο στο Ισραήλ, πάλι υπέρ τη Χαμά. Και εγώ αυτό που συγκρατώ είναι ότι επιχείρησε να αναπτύξει ξανά ένα σκεπτικό ότι μόνο η Τουρκία μπορεί να είναι ο πατέρα τη περιοχή και να λύσει το πρόβλημα, να εγγυηθεί τα πάντα. Ακριβώ, Νίκο. Καλησπέρα και από την Κωνσταντινούπολη. Φαίνεται ότι ο Τούρκο πρόεδρο επέστρεψε από το Ριάτ πιο δυναμικό, πιο φορτσάτο, θα λέγαμε, με πολύ πιο σκληρή ρητορική. Και αυτή τη φορά η ρητορική του περιλαμβάνει τον Νετανιάχου. Όχι γενικά το Ισραήλ. Έχει τελειώσει, του είπε, το είδαμε και νωρίτερα στο, στο βίντεο. Τώρα διανύει τι καλύτερε ημέρε, σου έπονται πολύ χειρότερα. Μίλησε ακόμη και για ανάθεμα νεκρών που θα τον ακολουθεί για πάντα τον Νετανιάχου. Πάρα πολύ σκληρά λόγια σήμερα γιατί θεωρεί και αυτό ο Ερντογάν, δηλαδή όπω και η Αμερική, ότι ο σημερινό Ισραηλινό Πρωθυπουργό δεν έχει πλέον μέλλον, πολιτικό μέλλον. Παρόλο που του έσφυγε το χέρι, Νίκο, πριν από 1,5 μήνα στη Νέα Υόρκη. Ο Ταγί Ερντογάν μεγάλωσε ακόμη σήμερα επίση, ακόμη περισσότερο την απόσταση και από την Αμερική. Και τον Τζο Μπάιντεν σήμερα καταφέρθηκε κατά το Αμερικανό. Προέδρου, είπε ότι δεν είμαι εγώ που θα τον καλεσω ίσα σα-ίσα ο Μπάιντεν, αν θέλει. Αλλά και από την άλλη, η χώρα του, δηλαδή οι ΗΠΑ, δεν μπορεί να έχει έλεγχο σε αυτή την περιοχή, επανέλαβε ο Τουρκό Πρόεδρο, ούτε στην Ανατολική Μεσόγειο, γιατί πολύ απλά το λόγο εδώ τον έχουν οι χώρε τη περιοχή και κυρίω η Τουρκία. Είμαστε χώρα κλειδί, είπε. Δεν μπορεί να γίνει τίποτα στην περιοχή χωρί εμά. Και αντίθετα, να πούμε, Νίκο, όμως, ότι ενισχύει σχέση. Το. με το Ιράν και γιατί προανήγγειλε την επίσκεψη του Ιρανού Προέδρου στις 28 Νοεμβρίου. Όλα αυτά δείχνουν τη στροφή που έχει πάρει πλέον ο Ερντογάν. Επιλέγει μέση η Ανατολή αυτή τη στιγμή και η Δύση σε απόσταση. Πάντως φαίνεται το τρίγωνο. Ο ηγέτης χαμάς πηγαίνει ή στην Τουρκία ή στην Τεχεράνη. Ο Ερντογάν υποδέχεται τον Ιρανό Πρόεδρο Ραϊσή. Φαίνεται όλο αυτό. Να σε ευχαριστήσουμε Μαρία Ζαχαράκη.